ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για όλο το έργο, για την τουρκική σεζόν που πέρασε, αλλά και για τις υπηρεσίες που μας παρέχουν όχι μόνο εδώ, γιατί πολλοί άνθρωποι από εδώ υπηρετούν και στα κρατικά νησιά μας, στηρίζοντας τη φύλαξη των συνόρων μας και τις αποτροπές που γίνονται στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, όπως είπα και πρωτήτερα, ο σκοπός είναι να δω τα στελέχη από κοντά, τα στελέχη του λιμενικού σώματός μας, τους ανθρώπους μας, τους ανθρώπους που πάγονται καθημερινά και δίνουν τον αγώνα τους για να αισθανόμαστε όλοι μια ασφάλεια Έλληνες πολίτες. Να τους ευχαριστήσω πραγματικά για το έργο τους, το πολύ δύσκολο έργο το οποίο τα τελευταίους 5 μήνες το ζω κοντά τους. Προχθές ήμουνα σε περιπολία με σκάφος του λιμενικού στις θάλασσες Μυτιλίνης. Για όλο το βράδυ και έζησα κοντά στους ανθρώπους αυτούς το τι περνάνε και το τι ζουν καθημερινά για να μπορούμε εμείς εδώ σήμερα να είμαστε και να μιλάμε και να ζητάμε για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν την καθημερινότητά μας. Η κουβέντα είναι καθαρά συντονιστική. Θέλουμε τα στελέχη της περιφέρειας και του λιμενικού να δούμε διαδικαστικά θέματα καθημερινότητας αλλά και θέματα που αφορούν τόσο το σώμα μας όσο και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κοινό της Κρήτης. Από εκεί και πέρα. Η επίσκεψή μου έχει πολλούς λόγους. Θα συναντήσω μετά και τον Ολή. Ξέρετε πως σύντομα προχωράει και η παραχώρηση του λιμανιού στην προφανότητα την άλλη εβδομάδα μπορεί να γίνει και υπογραφή σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία θα κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο έργο για το ήδη αναβαθμισμένο λιμάνι του Ηρακλείου. Και έχουμε να δούμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους πάνω απ' όλα γιατί για μας ο άνθρωπος είναι ο παράγοντος άνθρωπος είναι το Α και το Μ. Για τα πάντα, για το σχεδιασμό, για την υλοποίηση και πιστεύουμε στον άνθρωπο, πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, πιστεύουμε στο τι μπορεί να προσφέρει και αυτό που θέλω να κάνω και το κάνω τους τελευταίους 5 μήνες με τις περιοδίες που κάνουμε είναι θέλω να βγάλουμε την εξωστρέφεια των ανθρώπων του λιμενικού σώματος αλλά και των ανθρώπων του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Τουρκικής Πολιτικής να αντιληφθεί ο κόσμος και το έργο μας, το μεγαλείο της δουλειάς που γίνεται αλλά παράλληλα να αισθανθούν όλοι ότι είμαστε κοντά τους, δίπλα τους για εκείνους. Γιατί και εμείς από την πλευρά μας υπηρετούμε τον ελληνικό λαό. Οπότε σε λίγες μέρες θα πέσουν και τελικές υπογραφές με τον επενδυτή, τον κύριο Γκριμάλντι. Ναι. Που σημαίνει ότι το λιμάνι θα αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο, ανοίγονται νέες προοπτικές. Αυτό είναι μια αλήθεια που λέτε. Αυτή είναι μια δικασία η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη του λιμανιού αλλά και όλου του νομού και όλου του νησιού. Βλέπουμε ότι το κράτος πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα προχωρήσει γρήγορα δυστυχώς. Είναι τέτοιες διαδικασίες. Οπότε με αυτές τις διαδικασίες, όπως το είδαμε και στην Ουγγαρία, που ξεκινάνε ήδη τα έργα με την παραχώρηση που έγινε, βλέπουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στη δημιουργία και νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην ανάπτυξη των δικτών, των καλύτερων οικονομικών δικτών για το Ηράκλειο αλλά και για όλη την Κρήτη. Πιστέψτε ότι το έχουμε δει αυτό με επιτρέψει τι οποίε κάνουμε. Εν τω μεταξύ, έχουν και πολλά καραβάνια προσφύγων. Δηλαδή και νότια και από τη μεριά των Χανίων. Αυτό είπα και πριν εγώ, πριν από λίγο, ότι το ζείτε και εσείς τώρα τελευταία ξανά αυτό το γεγονός. Σε αυτό το λόγο λοιπόν μπαίνουμε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό το πώς θα δημιουργήσουμε, γιατί ξέρετε, στο Αιγαίο μπορεί να φυλάξεις τα σύνορα στο διεθνή κομμάτι και εκεί να μπορεί να κάνεις τις ενέργειες που πρέπει να κάνεις έτσι ώστε να διαφυλάξεις σύνορα και να γίνουν οι αποτροπές. Από εκεί πέρα όμως εδώ στην Κρήτη και ειδικά στο νότιο κομμάτι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο γιατί μιλάμε για θάλασσα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα αυξηθούν οι περιπολίες. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει ο καλύτερος σχεδιασμός με τα σκάφη μας. Ήδη προχωράμε στη χρήση κεντρών και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και ξέρετε, έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε μάλλον τη χαρά στο λιμενικό να έχουμε ενεργοποιήσει ξανά τα επτάμενα μέσα μας και τα ελικόπτερα μας και τα αεροπλάνα μας έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτά να υπηρετήσουν για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων μας. Στην Κρήτη πόσα υπάρχουν τέτοια δηλαδή. Δεν τα έχουμε στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Κρήτη. Αυτό λέω ότι θα χρησιμοποιήσουμε σε επίπεδο χώρας. Αυτή τη στιγμή ενεργούν κεντρικά και ενεργούν στο Ανατολικό Αιγαίο. Από εκεί και πέρα στρατηγικά και υπεριξιακά αποφασίζεται αυτό από το υπεριξιακό μας κέντρο στρατηγικό. Εκεί δεν πανεβαίνουμε εμείς. Εμείς εισηγούμαστε και ακούμε και στηρίζουμε όταν χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις, οι οποίες είναι ή δύσκολες ή μεγάλες. Από εκεί πέρα σεβόμαστε τις αποφάσεις των επιχειρησιακών μας, του στρατηγικού κομματιού, του στρατηγικού κομματιού των υπηρεσιών μας και προχωράμε μαζί τους στο συντονισμό των αποφάσεων και λήψη αποφάσεων που πρέπει να κάνουμε.